Ανοίγουμε βλογκάκι, γιατί σήμερα είναι Τρίτη, είναι 10 του μήνα, 10 Μαΐου και ετοιμάζομαι να πάω να συναντήσω τον Αλέξανδρο ή αλλιώς aka Thrifty Alex, ο οποίος, παιδιά, επιτέλους θα συναντηθούμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Θα πάμε για καφέ, γλυφάδα και θα πάμε και για μπάνιο. Έχω βάλει στο μαγιό μου, άλλο που δεν φαίνεται, έχω βάλει το μαγιό μου. Τώρα θα πάρω τα λάδια μου, τις πετσέτες μου, τα μαυριστικά μου και όλα αυτά για να πάμε να μαυρίσουμε. Βασικά δεν θα πάμε για μπάνιο, θα πάμε να μαυρίσουμε. Γιατί δεν νομίζω ότι θα μπούμε στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, παράλληλα, παίζει να έρθει να μας βρει και η Ανίτα, αλλά δεν είναι σίγουρο γιατί έχει πήξει λίγο στη δουλειά. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε τι θα κάνει το κορίτσι μου. Θα έρθει να μας βρει, δεν θα έρθει να μας βρει, τι θα γίνει. Βέβαια θέλει πάρα πολύ, γιατί ξέρετε την τρέλα που έχει η Ανίτα με τη θάλασσα, οπότε υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση. Τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάω να βάλω βενζίνη, η οποία έχει φτάσει όχι στο Θεό, πιο πάνω από το Θεό, τι είναι, για πείτε μου πιο πάνω από το Θεό τι είναι, εκεί έχει φτάσει βενζίνη. Θα πάω να βάλω βενζίνη, θα πάω να πάρω ένα καφέ, βασικά θα πιούμε καφέ, δεν θα πάω να πάρω καφέ. Γιατί θα πάω να πάρω τον Αλέξανδρο για να πάμε να πιούμε καφέ. Θα πάμε σε ένα μαγαζί, το Λογικά, στο οποίο δούλευε παλιότερο ο Αλέξανδρος εκεί και μου λέει: θες να πάμε εκεί πέρα. Και λέω: why not, let's go. Εν τω μεταξύ βάφτηκα κιόλας, γιατί λέω: θα πάμε, ok, στη θάλασσα, αλλά πιο πριν θα πάμε για καφέ. Μην είμαι και σαν να μην πω τι. Αυτό. Πάω. Έχω κολλήσει με ένα τραγούδι αργυρό, Φουρέιρα, το καινούριο. Το. Δεν θυμάμαι. Μόνο εσύ και εγώ νομίζω λέγεται, που πραγματικά το ακούω non-stop και τώρα είναι στο μυαλό μου non-stop. Δηλαδή σας μιλάω και παράλληλα το ακούω στο μυαλό μου. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε, γιατί θα αργήσω, ενώ ήταν να αργήσω ο Αλέξανδρος. Αλλά βλέπω να αργώ εγώ. Let's go! Φύγαμε, παιδιά. Πω, σας έχω πολύ χαμηλά, Για καθίστε να δω. Πολύ καλύτερα είστε εκεί, Το νιώθετε? Απλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι τώρα άμα βάλω μπρος και κάνω όπισθεν, θα φύγετε. Θα πάτε αλλού. Οπότε μέχρι να βάλω, να σας πω ότι έπλυνα το αμάξι, παιδιά. Επιτέλους, μετά από 45 χρόνια. Όχι, αλλά μετά από πάρα πολύ καιρό έπλυνα το αμάξι και μετά έβρεξε. Οπότε έξω είναι πάλι βρώμικο, μέσα είναι σχετικά καθαρό, πάντως δεν είναι όπως ήταν. Λοιπόν, βάζω τη σάντα πίσω και φύγαμε. Λοιπόν, είμαι εδώ, έξω από τον Bolivar σχεδόν, περιμένω τον Αλέξανδρο, ο οποίος δεν ξέρω από πού θα έρθει, από μπροστά, από πίσω, από δεξιά, από αριστερά. Αλλά εγώ είμαι εδώ, στο σημείο συναντησής μας. Ανυπομονώ να τον δω τον γλυκούλη. Έχουν πολύ καιρό να το πούμε. Έρχεται! Δεν ξέρω να το βλέπετε. Έλα καμάρι μου, έλα. Με το μαγιότ. Καλά στανά! Γεια σκουέν! Up all night by myself, trying to think of ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain. Εν τω μεταξύ, ήρθα τώρα στην τουαλέτα, νιώθω λίγο Ανίτα. Ήρθα στην τουαλέτα. Και είναι πολύ ωραία η τουαλέτα τους εδώ, παιδιά. Hi. Εν τω μεταξύ, είναι τεράστιο και το μαγαζί. Και μου είπε ο Αλέξανδρος ότι γεμίζει το μαγαζί, παιδιά. Γεμίζει. Πολύ ωραίο. Θα γίνω Ανίτα Σπιθάκι τώρα και θα βάλω βαθμολογία στην τουαλέτα. Θα βάλω ένα 8,5 στα 10. Φίλοι μου, πόσο περήφανη νιώθεις για μένα. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε για μπάνιο. Πιέτς. Βέβαια δεν ξέρω αν θα βουλιάξουμε. Καλά, όχι, δεν θα μπω. Εγώ δεν θα μπω, παιδιά. Ανά ηρέμηση λίγο. Πολύ αρνητική ενέργεια έχεις. Δεν μπορώ. Ζεσταίνομαι που ζεσταίνομαι. Έλα, πάμε. Έχουμε έρθει, παιδιά, βασικά τώρα φεύγουμε, αλλά δεν σας έδειξα. Ταρά! Γεια σας και πάλι. Ωχ, φέρετε στο πρόσωπο μου σκιά. Hello, Ανίτα Σπιθάκη, τι κάνεις εδώ? Καλά είμαι εσύ. Ήρθες να κάνουμε μπάνιο, βασικά δεν κάναμε.
Κάναμε ηλιοθεραπεία όμως. Μιλήσαμε πάρα πολύ και δεν προλάβαμε να μπούμε. Ισχύει. Η Άννα όμως μου υποσχέθηκε ότι την επόμενη φορά θα μπει αυτή. Το είπα. Έπεσε εδώ στο δικό μου το βιβλίο. Αλήθεια. Για πρέπει να μπει. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία η θάλασσα. Μπορεί να μπω την επόμενη. Η αλήθεια είναι ότι έκανε ζέστη και το σκεφτόμουν. Δηλαδή φλέρταρα με την ιδέα του να μπω. Αλλά τελικά, τελικά δεν μπήκα. Μετά κατουριόμουν όντως και το σκεφτόμουν. Αλλά λέω όχι, θα κρατηθώ. Να πάω τώρα. Πηγαίνετε για μπάνιο. Και τώρα ετοιμαζόμαστε. Αλλά πριν φύγουμε, εδώ ο Αλέξανδρος. Φαίνεται. Ο Αλέξανδρος, θέλω να σας δείξω τι κουβαλάει στη τσάντα του. Μισό λεπτό. Δείξε τι, αρχικά, τι κουβαλάει. Έχει αυτή ο την ψάρα. Έχει την ψάρα. Ναι. Η οποία είναι διπλή. Ωραία, ναι. Χωράνε βέβαια και τρία άτομα. Μπράβο. Και έχουμε μετά. Πετσέτα. Πετσέτα θαλάσσης. Σούπερμαν. Σούπερμαν. Βεβαίως. Yay. Μαγιό για αλλαγή. Δεύτερο μαγιό. Αν κρυώσει. Μπράβο. Καπέλο. Καπελάκι. Να το, το είδαμε αυτό το καπέλο, όμως το φόραγες και το πρωί. Με το outfit, έτσι, όχι μαλακίες. Α, όχι, όχι. Εδώ τώρα πάμε, στα καυτά. Φίδια και σκάλες. Παιχνίδι για να παίξουμε στην παραλία. Άμα βαρεθούμε. Γυαλάκια. Γυαλάκια για να βλέπουμε μέσα στο βυθό της θάλασσας. Χωρίς λόγο. Ναι, θα το κάνουμε. Μάνταλα. Αυτό γιατί, ας πούμε. Άμα υπάρχει ξαπλώστρα, ξέρω εγώ. Σωστό. Η ανικοκύρευτη εδώ. Αυτό, τέλος πάντων, αυτό μαζί με αυτό. Ναι. Γαμώτο. Είναι σετάκι για να μην σου μπαίνει νερό στη μύτη. Τώρα μου κάνεις πλάκα, Αλέξανδρε. Και αυτά μπαίνουν στα αυτιά για να μην μπει νερό στα αυτιά. Λέω. Ωραία, ναι. Ρε, πιο οργανωμένες πεθαίνεις. Ξεχασμένα κοχύλια και πέτρες από πέρσι. Για να δω, πού είναι. Ναι, και άλλο μανταλάκι. Μια βίδα αχρίαστη. Μια βίδα. Ναι, αχρίαστη. Μια βίδα στη σάντα θαλάσσης. Μολύβι για σταυρόλεξα και σουντόκου. Ωραία. Κυρίως σουντόκου. Ωραία. Αντιλιακά παντός τύπου αντικουνουπικό. Πορτοφόλι, εντάξει, κλειδιά, ναι. Το τσαντάκι του Σπορτμπιλ. Και νερό είχε κάποτε. Νερό, ωραία, ναι. Το ήπιες, ρε, μπράβο. Καπέλο. Ναι, καπέλο που έχει και τέτοιο για να μας ζεσταίνεσαι. Από τον ήλιο, έτσι. Εντάξει, κλαίω. Είναι με δυνάμω. Από το τζάμπο το πήρες αυτό. Ή από το τζάμπο ή από το τάγκερ, δεν θυμάμαι. Ωραία, ωραία. Όπως επίσης και αυτό, αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Αυτό τι είναι τώρα. Ρε. Ανίτα. Κοίτα λίγο την κάμερα. Αγαπώ, θέλω κι εγώ. Θα μου πάρεις ένα να ερχόμαστε μαζί για μπάνιο. Ναι. Έτσι θα βασικά σου... φορά γι' αυτό και θα φοράω αυτό. Έτσι θα σκάμε μύτη στην παραλία. Κάτι συμβαίνει στο μάτι μου, κάτι κακό το βρήκε. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι έχουμε πει εδώ με τον Αλέξανδρο την Παρασκευή να πάμε για ψώνια και τους ψήνω και την Ανίτα και τον Αλέξανδρο Σάββατο ή Κυριακή τέλος πάντων να έρθουμε για μπάνιο ξανά. Ναι. Ψηθείτε, εγώ εδώ είμαι. Λοιπόν, πάω να βγάλω μια φωτογραφία την Ανίτα και να ντυθώ και να φύγω. Να πάω και απέναντι να κάνω τι την ανάγκη μου. Τι? Δεν είναι τόσο μεγάλο το ψυγιάκι μου. Ελάτε κι εσύ! Δεν είναι τόσο μεγάλο το ψυγιάκι Κερνάει μου. Ο Αλέξανδρος και ο Νεκτάριος. Εν τω μεταξύ ο Νεκτάριος δεν ξέρει τίποτα. Είναι σε πάση εγώ θα τους κεράσω όλους, ξέρεις. Λοιπόν, σας άφησα όταν ήμασταν γλυφάδα. Γύρισα σπίτι, έκανα μπάνιο και φεύγω πάλι. Πάω να βρω την Ανίτα με τον Άλεξ, τον δικό της φίλο. Από Άλεξ σε Άλεξ πάμε σήμερα με την Ανίτα, δεν ξέρω τι γίνεται. Και ναι, εντάξει, πάλι έκανα eyeliner έτσι, glitter, αλλά πιο μπαμ glitter. Δεν ξέρω που θα πάμε, μάλλον κάπου στο κέντρο, πάω να πάρω την Ανίτα και τον Άλεξ και θα καταλήξουμε μαζί. Μάλλον λέμε να πάμε στο Juan Rodriguez, στο ψηρί, αλλά το βλέπουμε. Λοιπόν, πάω να πάρω τα παιδιά και τα λέμε όλοι μαζί από εκεί. Εγώ εντωμεταξύ με κομμάτια, κουρασμένη, αλλά θα πάω. Θα πιω ένα ποτό και θα γυρίσω. Θα πάω χαλαρά. Το τονίζω. Χαλαρά. Λοιπόν! Είμαστε εδώ στο λατρεμένο το μοναστηράκι. Το ψηρί! Λοιπόν, εδώ στο λατρεμένο το μοναστηράκι πάμε ψηρί και πού πάμε. Θα πάμε Χουάνι, θα πάμε. Τι θα κάνουμε. Θα πάμε ψηρί να δούμε τι παίζει. Αν έχει κόσμο, όπου έχει κόσμο θα πάμε. Θα χωθούμε παντού. Εγώ να ξέρετε ότι βγήκα με βρεχμένο μαλλί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εν τω μεταξύ μυρίζει τελείως. Αχ, ναι, ναι, πάμε.
Εν τω μεταξύ, κάτι που ήθελα να πω εδώ πέρα είναι ότι τον Άλεξ δεν τον έχετε γνωρίσει αυτό εδώ το κανάλι. Γεια σας. Δεν έχετε γνωρίσει αυτήν εδώ την παρουσία. Ναι, ισχύει. Και θέλω να πω ότι ο Άλεξ εδώ πρέπει να γίνει YouTuber, αλλά δεν το ξέρει. Το ξέρει κατά βάθος. Μόνο αν το ζητήσει ο κόσμος, αν με αναζητήσει το κοινό μου. Γράψτε σας παρακαλώ κάτω στα σχόλια ότι ο Άλεξ πρέπει να γίνει YouTuber γιατί το έχει. Μόνο έτσι. Πρέπει. Αν πάρω πάνω από 200 σχόλια, το ανοίγω. Θέλω λίγο να ηρεμήσουμε. Αλλά πρέπει, αν και θα φύγει τώρα μερική, αλλά κάτσε, θα το κάνουμε, θα τον πείσουμε εδώ με την Ανίτα. Γράψτε, Άλεξ, είσαι ό,τι καλύτερο. Είμαι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. So if you love me, how could you leave me so long? So when I feel it again, I just don't know. I just don't know. Τα κορίτσια, λέω ότι τρελάρετε μένες. Η τοποθεσία Μύκονος. Λοιπόν, δουλεύουμε στην Ραδιά το Κουκάκι. Σας περιμένουμε το Σάββατο. Ό,τι καλύτερο. Το καλύτερο μαγαζί της Αθήνας. Αριβεντέρτσι! Πάμε Batman! Batman! Τώρα! Hello! Πώς σας υποδέχομαι έτσι με αυτήν εδώ την αμφίεση, Θεέ μου, αλλά πριν λίγο ξύπνησα. Είναι δύο μέρες μετά από όλο αυτό το τζέρτζελο που κάναμε με Ανίτα και Αλέξανδρο στην παραλία. Θα πάμε το βράδυ, θα βγούμε με την Ανίτα. Θα πάμε παραλιακή, αλλά μάλλον θα περάσουμε και από το 500, ένα μαγαζί στο Μεταξουργείο που πηγαίνουμε αρκετά συχνά και δουλεύει και η Αμαλία εκεί και αγαπάμε την Αμαλία όταν πηγαίνουμε κι άλλες για να τη δούμε και τέλος πάντων, ωραίο μαγαζί πάντως, δεν πηγαίνουμε μόνο για την Αμαλία, εννοείται ότι ήθελε να κάνει εδώ πέρα το, δεν ξέρω, την εμφάνισή του αυτός εδώ κύριος, οπότε θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, έχει Eurovision Party εκεί πέρα, οπότε λέμε να περάσουμε, θα το δούμε. Το βράδυ, πάντως ενώ βράδυ αργά, λέμε να πάμε παραλιακή με τον Άλεξ, την Ανίτα εννοείται και μία φίλη της Ανίτας. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα σας πάρω μαζί μου και θα τα πούμε κατευθείαν από εκεί. Γιατί θα βγούμε τώρα βόλτα και θέλω να κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι. Άμα ζήσω. Πιστεύετε θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε. Καλημέρα! Σήμερα θα βρεθώ με τον Αλέξανδρο, a.k.a. Thrifty Alex, στο Athens Metro Mall. Θα πάμε για ψώνια! Άκυρα τα δικά μου ψώνια. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Ψωνίζει όμως ο Αλέξανδρος! Α, τελικά θα κάνουμε και βίντεο! Γεια σου, Queen! Κάνω vlog, παιδί μου, δεν κάνω vlog! Εγώ θα το βάλω στο vlog, μας, hi! Ωραίο, ε! We like! Για καλό του λέω και μου λέει βρήκες άνθρωπο. Ναι, εντάξει, καλό είναι. Τα φοράω παντού εγώ ρε φίλε, καλό ξεκαλό, κάνω εγώ παντρέματα και είναι ωραία. Εμείς, για ένα καφέ ήρθαμε. Και ο Αλέξανδρας δίνει πόνο. Τι πήρες παιδί μου! Νομίζω ότι είναι μικρά μπεργκεράκια. Και έλεγε δύο και λέω εντάξει, ήταν τόσα. Ωραία. Καλή όρεξη! Επίσης είναι και αυτό, έτσι, που είναι η ολοκλήρωση στο μπέργκερ. Αυτό είχε παγωτό μέσα, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Βεβαίως. Είναι σπρέσο και παγωτό, γιατί... Αφοκάτο λέγεται. Να σου πω, με η τουαλέτα μετά θα αναστανάξει. Δεν ξέρω. Θα είμαι και στη δουλειά. Hello! Κυριακούλα σήμερα και αποφασίσαμε με το κορίτσι μου εδώ να έρθουμε. Να κάνουμε μπάνιο, να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Έχει πολύ ζέστη. Οπότε νομίζω πρέπει. Ήρθαμε στο καβούρι, γιατί όλοι έχετε έρθει για μπάνιο και καλά κάνετε και γίνεται ένας χαμός. Οπότε είπαμε να έρθουμε από εδώ. Δεν ξέρω αν θα μπω, αλλά κάνει τόση ζέστη που πραγματικά το ψήνω από τώρα. Αλλά θα το σκεφτώ, να το ξέρετε. Θα σας πω όμως κατά τη διάρκεια.
Παιδιά, φύγαμε και ένα έχω να σας πω. Μπήκα στη θάλασσα, παιδιά! Επιτέλους! Μπήκα! Έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Είναι 15 Μαΐου, θα το πω και σε αυτό το vlog. Γενέθλια θα κάνω. Το είπα και, και στο vlog της Ανίτας. Κάπου να καταγραφεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρύα η θαλασσίτσα, αλλά έκανε πάρα πολύ ζέστη. Μην την ακούτε! Η Ανίτα λέει ότι είναι καλή και το Φεβρουάριο. Οπότε μένα να ακούτε που όχι, είμαι φυσιολογικός άνθρωπος. Ακούστε με, είχε μπει όλος ο πλανήτης. Μόνο ο Μητσοτάκης δεν ήταν μέσα να κάνει μπάνιο, πραγματικά. Είχε μπει όλος ο ντουνιάς. Όλοι ήταν μέσα στη θάλασσα. Και τα σκυλάκια και τα γατάκια. Και οι μεγάλοι και οι μικροί. Όλοι κολυμπούσαν. Όλοι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήταν. Εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο τώρα. Να έχετε ήδη μπει. Εντάξει, λοιπόν. Αυτό τώρα που κάνουμε είναι πάμε στο σπίτι. Μπα και γλιτώσουμε το μεταξύ λίγο και την κίνηση, αλλά θα δούμε. Πάμε στο σπίτι να κάνω και ένα ντουζ γιατί πραγματικά κάνει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά. Ήρθε το καλοκαίρι, παιδιά! Ήρθε το καλοκαίρι! Έτσι ρίχνω τώρα αυτό το νερό, το παγωμένο. Να μην τα πιάνε, κρύβε. Θα σε. Πιπ!